Οι τροπολογίες είναι σχεδόν διπλάσιες από τα άρθρα του νομοσχεδίου. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, αυτές είναι οι τροπολογίες. Βγάλετε συμπεράσματα. Έτσι δηλαδή, για να έχετε μια εικόνα. Το φέρατε μάλλον για να περάσετε διαφορετικά ζητήματα, αντικείμενο διαφορετικών υπουργείων, χωρίς να συζητηθούν ή να καλεστούν φορείς του αντίστοιχου αντικειμένου για να ενημερώσουν. Βεβαίως, το ίδιο έκανε και η Νέα Δημοκρατία και σφωνάζει τώρα. Δεν είναι όμως άλοθη αυτό ότι το κάνανε και οι προηγούμενοι. Εδώ περάσατε, μας το είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός, μέχρι το οριστικό κλείσιμο της βιομηχανίας ζάχαρης. Βάλατε τα φόπετρα με βούλα. Βεβαίως οι προηγούμενοι το είχαν ξεκινήσει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνετε, παρακαλάτε για επενδύσεις μετά. Και απορείτε ακόμα γιατί η αγροτιά βγαίνει με τα τρακτέρ στους δρόμους. Ναι, θα εισάγουμε ζάχαρη εξ ολοκλήρου, ενώ οι δυνατότητες της χώρας είναι ακόμα και να εξάγουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείτε τη μορφή του κατεπήγοντος. Δεν αφορούν μεταναστευτική, αλλά κοροϊδευτική πολιτική. Εξάλλου, ο κύριος Υπουργός το είπε στην ομιλία του στην Επιτροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να κλείσουν και έχουν να κάνουν με οικονομικά ζητήματα και με αποδόσεις. Αυτό είναι το κατεπήγον. Συνεπώς, δεν αφορά τα οξυμένα προβλήματα των προσφύγων και μεταναστών που είναι μεγάλα, ειδικά τώρα το χειμώνα που ζουν σε τραγικές συνθήκες, σε Σάμο και Λέσβο. Μεγάλοι και ιδιαίτερα τα παιδιά μένουν εγκλωβισμένοι μέσα σε σκηνές με λάσπες, κάτω από τη βροχή και το κρύο, και εσείς δεν έχετε πάρει μέτρα. Στη Σάμο, εσείς το είπατε το νούμερο, 3.862 οι ξεριζωμένοι. Όμως η χωρητικότητα είναι μόλις για 648 άτομα. Σκηνές μέσα στα χωράφια, ενώ 500 περίπου έχουν πάρει άσυλο, δεν μπορούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα, επειδή δεν υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας. Πολλές διαμαρτυρίες και από μετανάστες και από κατοίκους των νησιών. Επειδή προβλήματα υπάρχουν και είναι δίκαια για να μετακινηθούν σε δομές της υπηρετικής Ελλάδας και να κλείσουν τα hot spot. Αλλά πρέπει να μεταφερθούν και μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα, αλλά και οι υπηρεσίες του ασύλου. Εξάλλου, και η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ με ανακοίνωσή της ζητά έκτακτα μέτρα από την κυβέρνηση. Όμως, τίποτα. Στα ΚΙΤ είναι δύσκολες, άθλιες οι συνθήκες. Οι μεταφορές έχουν επιβαρυνθεί, ενώ υπάρχει και έλλειμμα θέσεων, στέγασης και στην ενδοχώρα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και δεν μπορείτε να είσαστε ικανοποιημένοι και να λέτε τακτοποιητικές διατάξεις και δεν έχετε μαγικό ραβδί. Στο άρθρο 1. Εμείς συμφωνούμε με την εγκατάσταση σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις και όχι σε καταβλισμούς. Μάλιστα, έχουμε κατά επανάληψη προτείνει τη μετασκευή και κατάλληλη διαμόρφωση αναξιοποίητων δημόσιων κτίριων. Ωστόσο, εντάσσεται στην πολιτική του εγκλωβισμού, αλλά και στην εμπλοκή ιδιωτικών φορέων που ενισχύεται. Στο άρθρο 3, εκεί ένας αχταρμάς. Ενσωματώνεται τη Σύμβαση Ελλάδας-Αυστραλίας για την κινητικότητα των νέων που θα συνδυάζουν, λέτε, αναψυχή με απασχόληση. Ουσιαστικά ευνοούν τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων για φτηνό προσωπικό με τίτλο «Εργασία και διακοπές». Υπάρχουν ανακοινώσεις και δελτία τύπου των συνδικαλιστικών και μαζικών φορέων της Αυστραλίας που έχουν ταχθεί κατά της σύμβασης, αφού, όπως λένε, αυτοί τη θέλουν επιχειρηματικοί όμιλοι για να μπορούν να διασφαλίζουν ευέλικτο, φτηνό προσωπικό οπουδήποτε. Η κινητικότητα, λοιπόν, εκμεταλλεύεται την ανεργία των νέων στην Ελλάδα που ξεπερνάει το 50%, αλλά και στην Αυστραλία που έχει ξεπεράσει το 20%. Ενώ οι συνθήκες δουλειάς και στις δύο χώρες χαρακτηρίζονται από ατομικές συμβάσεις, αδήλωτη και κακοπληρωμένη δουλειά, σκληρές συνθήκες.
Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα επιχειρήσεων, πράκτορες μετανάστευσης λέγονται, θησαυρίζουν από την ανάγκη των νέων για δουλειά. Στην Αυστραλία είναι περίπου 3.500 τέτοιοι πράκτορες με πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών. Αυτούς διευκολύνεται. Θεσμοθετείται επίσης ένα τμήμα της δασικής κατάσβεσης για να περάσει στους ιδιώτες. Στο άρθρο 4, επιβαρύνεται οικονομικά τους μετανάστες και μάλιστα τους λεγόμενους νόμιμους ακόμα περισσότερο, προκαταβάλλοντας πόρους για κάθε είδους τίτλου διαμονής. Στο άρθρο 5 θυμίζουμε το θέμα με τη ΜΚΟ πράξης που έβαλε λουκέτο με κίνδυνο να πεταχτούν 140 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και 150 εργαζόμενοι στο δρόμο. Οι πρόσφυγες γίνονται μπαλάκι από τη μία ΜΚΟ στην άλλη. Εμείς, κύριε Υπουργέ, ζητάμε τη δέσμευσή σας ότι κανένα παιδί, τουλάχιστον από τα 140, δεν θα σταλεί σε καταβλισμό και κανένας εργαζόμενος της πράξης δεν θα απολυθεί. Στο άρθρο 7 προκαταλαμβάνεται ότι το 2019 θα μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις κατά παρέκκληση στο όνομα της έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκης, ενώ εντείνεται για ακόμα μια φορά ως το τέλος της επόμενης χρονιάς και ουσιαστικά νομιμοποιείται τις απαράδεκτες αυτές fast-track διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και προσφυγών. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αφίξεων και υποβολής ασύλου στα σύνορα, δηλαδή οι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που σήμερα είναι εγκλωβισμένοι στη χώρα, αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών που θα περάσουν, που θα περάσουν το επόμενο διάστημα. Αυτά τα έχουν καταδικάσει και οι αρμόδιοι φορείς. Στο άρθρο 6 καθορίζει ότι οι μισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, θεωρούνται νόμιμες. Επίσης, παρατείνεται στο τέλος της επόμενης χρονιάς οι συμβάσεις που έλεγαν στο τέλος αυτού του χρόνου, λόγω έκτακτης και κατεπίγουσας ανάγκη, και όλα αυτά τη στιγμή που οι ξεριζωμένοι ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες στα κήτα των νησιών. Ουσιαστικά, η διαφορά σας ποια είναι στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδύλων. Εμείς ποτέ δεν τα υπερψηφίσαμε, γιατί θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι αυτά τα κονδύλια για να στηρίζεται ο εγκλωβισμός στην Ελλάδα. Στηρίζουν τις αντιδραστικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ευρωκανονισμούς. Δεν ανακουφίζουν ούτε πρόσφυγες, ούτε ανάσα δίνουν στους νησιώτες, αντίθετα βιώνουν άθλιες και επικίνδυνες καταστάσεις. Τα κονδύλια αποτελούν στην κυριολεξία εξαγορά, προκειμένου χιλιάδες άνθρωποι να παραμείνουν στη χώρα μας εγκλωβισμένοι και να ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Η ουσία είναι ότι στις πλάτες των προσφύγων μεταναστών η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα προσπαθούν να στήσουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές. Η αντιπαράθεση είναι αποκλειστικά για τη διαχείριση κονδυλίων ή κατηγορίες για ανεπάρκεια ή ανικανότητα, για να κρύψετε ότι όλοι μαζί ψηφίζετε και υποστηρίζετε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερη καταστολή και λιγότερα δικαιώματα στην προσφυγιά. Στηρίζετε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ουσιαστικά το διπλό εγκλωβισμό. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, δεν είναι ανθρώπινη προσέγγιση της μετανάστευσης αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι σύναψη της ρυθμιζόμενης και ελεγχόμενης μετανάστευσης, αλλά είναι για την ευημερία των καπιταλιστικών κερδών και της ακόμα μεγαλύτερης καταστολής των λεγόμενων παράνομων μεταναστών και όχι λαθρομεταναστών, όπως προκλητικά αναφέρει η Χρυσή Αυγή για να κρύψει το ρατσιστικό μίσος. Τελειώνω ότι βεβαίως καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Θα υπερψηφίσουμε όμως ότι είναι θετικό για τους εργαζόμενους, έστω και στο ελάχιστο, όπως τις δύο τροπολογίες για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία ζάχαρης, για να μην μείνουν ξεκρέμαστοι στην ανεργία.
Υπερψηφίζουμε το ακατάσχετο των 7.500 για τους αγρότες, αν και ακατάσχετες είναι στο σύνολό τους οι ευρωκοινοτικές ενισχύσεις. Όμως δεν κοροϊδεύετε την αγροτιά με τέτοια τερτύπια. Τους καταληστεύετε και το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη. Δεν τους αφήνετε να ζήσουν. Δίκαια βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους και είμαστε μαζί τους.